Ο δεύτερος καλεσμένος μας θα είναι ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Σιντιχάκης Μανώλης. Κύριε Σιντιχάκη, είστε μαζί μας στο ακουστικό? Βεβαίως, βεβαίως. Γεια. Καλό μεσημέρι, κύριε Δημητρακόπουλε, σε εσάς τους ακροατές. Φυσικά να σας ευχαριστήσουμε που αποδεκτήκατε το κάλεσμά μας και να μπούμε αμέσως στο θέμα. Δύο τα θέματά μας σήμερα, ο προϋπολογισμός και η ακρίβεια. Εξάλλου έχουν συγγένεια άμεση αυτά τα δύο θέματα. Προϋπολογισμός και ακρίβεια. Για πάμε τώρα τη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος ως προς τον προϋπολογισμό που έχει κατατεθεί. Ο προϋπολογισμός του 2022 είναι και αυτός ένας προϋπολογισμός που τα παίρνει από τους πολλούς, τα δίνει στους λίγους. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, όταν τα φορολογικά έσοδα σε στρογγυλοποιημένα νούμερα κατά 95% προέρχονται από τη συντριπτική πλειοψηφία του εργαζόμενου λαού και το 5% από τους επιχειρηματικούς ομίλους, και αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για ένα ταξικό, για ένα αντιλαϊκό προϋπολογισμό, και μάλιστα σε αυτές τις συνθήκες κρίσης, γιατί η κρίση συνεχίζεται, έτσι, μπορεί να είχε μια προσωρινή έτσι στάση στη δεκαετή κρίση που γνωρίσαμε, δηλαδή. Ναι, ναι. Προσωρινή, η οποία όμως συνεχίζεται και δείχνει και τις αντιφάσεις. Δείχνει μέσα σε πολύ μεγάλη ταχύτητα, περνάει από τον ένα κύκλο κρίσης το σύστημα σε ένα άλλο κύκλο κρίσης. Και σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες, και μάλιστα και σε συνθήκες πανδημίας εδώ και δύο χρόνια, αυτός ο προϋπολογισμός, ο φετινός του 2022 δηλαδή, σηματοδοτεί ένταση, ακόμα μεγαλύτερη ένταση της αντιλαϊκής επίθεσης και της κυβέρνησης αλλά και του κεφαλαίου. Από αυτή την άποψη λοιπόν, εμείς ως ΚΚΕ, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να στηρίξουμε ένα τέτοιο προϋπολογισμό. Δεν στηρίζουμε γενικώς προϋπολογισμούς αστικών κυβερνήσεων σε συνθήκες καπιταλισμού. Γιατί πάντα η διανομή και αναδιανομή που γίνεται είναι υπέρ των πλουσίων και σε βάρος των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Αν θέλετε να σας πω σε σχέση με την πανδημία τώρα και την υγεία, το γεγονός, ναι, και μόνο, το γεγονός και μόνο ότι αφαιρεί από τους πόρους για την υγεία περίπου 280 εκατομμύρια ως συνέχεια των αφαιρούμενων πόρων ενισχύσεων, μάλλον του 2021, του περσινού δηλαδή προϋπολογισμού που ήταν, ναι, 20 εκατομμύρια, αντιλαμβάνεστε ότι είναι επιβεβαίωση, δηλαδή αυτό που σας είπα, ότι πρόκειται για ένα ταξικό και αντιλαϊκό προϋπολογισμό, αλλά πολύ και περισσότερο λόγω της πανδημίας, δείχνει την αδιάλαχτη στάση της κυβέρνησης που εγκληματεί σε βάρος του εθνικού συστήματος υγείας, με ό,τι αυτό πρακτικά σημαίνει για τη συντηρητική πλειοψηφία του ελληνικού λαού και για όσους νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή και νοσούν από τον κορονοϊό, με ό,τι κινδύνους αυτό πρακτικά σημαίνει. Άρα λοιπόν πρόκειται για ένα προϋπολογισμό ο οποίος δεν πρόκειται να αποφέρει κάτι θετικό για τον ελληνικό λαό. Όσα κονταροχτυπήματα και αν κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία, επί της ουσίας κινείται στην ίδια γραμμή πλεύσης, με μικρές διαφορές. Ναι, ναι. Και το λέω αυτό διότι η καπιταλιστική ανάπτυξη την αποδέχεται και η Νέα Δημοκρατία, την αποδέχεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, την αποδέχεται και το κίνημα αλλαγής. Ανεξάρτητα το ποιο σχήμα ή το ποιο μείγμα οικονομίας επιλέγει ο ένας ή ο άλλος, ανεξάρτητα εάν τώρα για παράδειγμα έχουμε μια επεκτατική δημοσιονομική πολιτική σε σχέση με την πιο σφιχτή που ακολουθήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια λόγω της κρίσης και με τρία μνημόνια που φορτώθηκαν στον ελληνικό λαό, αλλά σε κάθε περίπτωση είτε με σφιχτή δημοσιονομική πολιτική είτε με κρατικές παροχές, σε τελική ανάλυση αυτός που την πληρώνει είναι ο λαός. Και αυτό αποδείχνεται στην πράξη. Άρα λοιπόν και όλα τα αστικά κόμματα κινούνται στην ίδια κατεύθυνση καπιταλιστικής ανάπτυξης, συμφωνούν με το Ταμείο Ανάκαμψης, ναι, συμφωνούν δηλαδή ότι τα δισεκατομμύρια που θα εισρεύσουν θα κατευθυνθούν κατά 80-90% και με συγκεκριμένες ρήτρες στην πράσινη οικονομία, στην πράσινη λεγόμενη ανάπτυξη, δηλαδή στις πράσινες business και στην ψηφιακή μετάβαση.
τι έχει να εισπράξει ο εργαζόμενος λαός μέσα από αυτή τη διαδικασία. Δεν πρόκειται να εισπράξει τίποτα. Αντιθέτως, θα κάνουν πάρτι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, γιατί αυτό επιτάσσει πλέον το New Deal, το νέο δόγμα, στα πλαίσια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και παγκόσμια. Με πρόσφατα βέβαια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να απεξαρτηθεί ενεργειακά από τη Ρωσία, τις ΗΠΑ, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που ενδιαφέρει είναι να ενισχυθούν τα ευρωπαϊκά μονοπόλια στα πλαίσια ενός οξύτατου ανταγωνισμού με τα αντίστοιχα και της Ρωσίας και των ΗΠΑ, της Αμερικής, εγώ θα σου έλεγα και της Κίνας, διότι οι υπεριαλιστικοί παίκτες πλέον είναι πολλοί, δεν είναι ένας-δύο, είναι πολύ περισσότεροι σήμερα. Κάνει ακόμα πιο οξύτατο αυτό τον ανταγωνισμό μεταξύ των υπεριαλιστικών παίκτων, που σημαίνει ότι με πολύ σφοδρότητα θα χτυπηθούν οι λαοί, και ο δικός μας ο λαός, και οι ευρωπαϊκοί λαοί, και όλοι οι λαοί του κόσμου. Αυτή είναι σήμερα η πραγματικότητα. Βέβαια, για να τρίψουν αυτή την συνένεση, αυτή την συμφωνία τους στις στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιλέγουν, αν θέλετε, και την ανούσια αντιπαράθεση, τα κονταροχτυπήματα. Ακόμα και αυτή η συζήτηση χθες που ανέβασε τους τόνους με τον κύριο Κουρουπλή στη Βουλή, αυτό αποδεικνύεται. Δηλαδή, όσο ανεβάζουν την αντιπαράθεση και τα ντεσιμπέλ της κόντρας μεταξύ τους, με προσβολές, με βρισκές, με χαρακτηρινούς κτλ., είναι ακριβώς γιατί θέλουν να κρύψουν το χαρακτήρα της συμφωνίας όλων αυτών των κομμάτων στις στρατηγικές επιλογές, αυτές δηλαδή που σας είπα προηγουμένως. Το ΚΚΕ δεν επιλέγει ένα τέτοιο δρόμο, δηλαδή αυτής της ανούσιας αντιπαράθεσης. Η αντιπαράθεση που κάνει το ΚΚΕ σε πολιτικό επίπεδο, και προς αυτή την κατεύθυνση εμείς καλούμε τον λαό, κάνουμε ένα κάλεσμα συμπόρευσης με τον λαό, να βγάλει συμπεράσματα, γιατί του γέννησαν, του πουλήσαν πάρα πολλές ελπίδες όλα τα προηγούμενα χρόνια. Το ίδιο κάνει και αυτή η κυβέρνηση, πιθανά το ίδιο θα κάνει και οι επόμενες κυβερνήσεις που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση, για μια δίκαιη ανάπτυξη, για μια βιώσιμη ανάπτυξη, η καπιταλιστική δηλαδή ανάπτυξη, που όμως πίσω από αυτή την ανάπτυξη κρύβονται τσακισμένα εργασιακά δικαιώματα, μισθή πείνας, συντάξη πείνας, ελαχιστικές εργασιακές σχέσεις, δουλειά δεκάωρα και δεκάωρα που προβλέπει ο νόμος Χατζηδάκη, με απλήρωτες υπερορίες, τσακισμένα δηλαδή εργασιακά και λαϊκά δικαιώματα, με απαγορεύσεις στο απεργιακό δικαίωμα, τη συνδικαλιστική δράση. Σωστά. Γιατί ακριβώς εκτός από το παρόντο υπάρχει και το μαστίγιο, γιατί σε συνθήκες αντιλαϊκής επίθεσης προφανώς πρέπει να ενισχυθεί και η καταστολή. Η καταστολή δεν είναι μόνο οι άδρες, τα ΜΑΤ και δεν ξέρω τι άλλο μέσο θα χρησιμοποιήσουν, είναι και η νομοθετική τρομοκράτηση. Και πολλά από αυτά έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ κατά το παρελθόν, με περιορισμούς για παράδειγμα στα σωματεία, στις εκλογικές διαδικασίες των σωματείων, και αντίστοιχα κάνει και η Νέα Δημοκρατία τώρα με τους περιορισμούς που βάζει στα απεργιακά δικαιώματα. Άρα λοιπόν το ΚΚΕ κάνει ένα κάλεσμα συμπόρευσης απευθυνόμενο στο λαό και του λέει: φύγε στις απάτες, ακύρωσε τους όλους, πάτα ένα διαφορετικό restart στη ζωή σου, υπάρχει διαφορετικός δρόμος, υπάρχουν διαφορετικές επιλογές, και αυτή η επιλογή είναι να μπορεί να διεκδικήσει το δικαίωμα, το αυτονόητο δικαίωμα, να μπορεί να ζήσει με αξιοπρέπεια. Γιατί πλούτος υπάρχει σε αυτή τη χώρα, παράγεται πλούτος, διανέμεται διαφορετικά, είναι για τους λίγους και όχι για τους πολλούς. Πρέπει λοιπόν να επιβάλλει ο λαός τη δική του θέληση, μόνο ο λαός μπορεί να έρθει στο λαό, δηλαδή μόνο ο λαός μπορεί να επιβάλλει λύσεις που θα είναι προς όφελός του. Δηλαδή τι, να μπορεί να έχει ένα μισθό να ζει με αξιοπρέπεια, να μπορεί να έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα το παιδί του να σπουδάζει, να έχει ιατροφαρμακευτική περίχαυση, να έχει ένα σπίτι, να έχει που την κεφαλή κλείνει, να μπορεί να έχει ρεύμα, νερό, φτηνό, ποιοτικό, που θα του δώσει να έχει μια ποιότητα ζωής καλύτερη σε σχέση με το παρελθόν. Είναι αυτονόητα πράγματα.
Στον καπιταλισμό αυτά δεν είναι αυτονόητα. Ο καπιταλισμός έχει δείξει τα δόντια του, δείχνει τα δόντια της βαρβαρότητάς του και όσο του δίνουμε παράταση ζωής, τόσο πιο πολύ θα επιτίθεται στα λαϊκά δικαιώματα και στις διευρυμένες δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες. Γιατί ξέρετε και η επιστήμη και η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ μπροστά. Έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό που μπορεί να καλύψει ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας του λαού. Όχι να πάμε να αγοράσουμε ραφάλ και φρεγάτες. Εγώ θα σας πω μόνο το τελευταίο εξάμεινο, εφτάμεινο. Ναι. Δώσαμε 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ για φρεγάτες και ραφάλ και για την εκπαίδευση πιλότων. Για φανταστείτε, στους Ολυμπιακούς Αγώνες είχαμε δώσει 4 δισεκατομμύρια, τους οποίους πληρώνουμε ακόμα σύνολο και σήμερα. Απίστευτα ποσά. Απίστευτα ποσά. Στο διπλάσιο θα πληρώνουμε τώρα και μάλιστα ετησίως θα δίνουμε άλλα τόσα για να καλύπτουμε τις υποτιθέμενες αμυντικές ανάγκες της χώρας που στην πραγματικότητα είναι επιθετικές γιατί είναι ανατοϊκές, είναι κατ' εντολή του ΝΑΤΟ η αγορά και των ΡΑΦΑΛ και των φρεγατών κτλ. Ενώ θα μπορούσαν να είχαν φτιαχτεί σχολεία, νοσοκομεία, ένα σχολείο κατά τα πρότυπα ΚΤΙΠ της υπηρεσίας δηλαδή. Η στρατηγική υπηρεσία για την ανέγερση σχολικών κτηρίων θυμάται ότι είναι 1 εκατομμύριο. Για βάλτε λοιπόν ένα ραφάλ κοστίζει 1 εκατομμύριο ευρώ. Αμέσως ένα ραφάλ χτίζει 10 σχολεία στη χώρα. Λοιπόν, για να δείτε δηλαδή την τάξη μεγέθους, πόσα δίνουν απλόχερα για τις νατοικές ανάγκες, πόσο φοροαπαλλάσσουν, πόσο δίνουν κίνητρα φοροαπαλλαγές για το μεγάλο κεφάλαιο για να μπορούν να ζουν πλουσιοπάρουχα οι βιομηχανοί, οι μεγαλέμποροι, οι μεγαλοξενοδόχοι, οι εφοπλιστές με απίστευτες και σκανδαλώδεις φοροαπαλλαγές και την ίδια στιγμή ο λαός να υποφέρει στην κυριολεξία, να υποφέρει και να αυτοκοποιείται κάθε μέρα όλο και περισσότερο παρόλο που ματώνει, που υδρώνει για να μπορεί να ζήσει αυτός και η οικογένειά του. Αυτό το πάνελμα λοιπόν συμπόρευσης είναι ένα μήνυμα ζωής. Ένα μήνυμα που απευθύνεται σε όλους και έχει να κάνει και με το παρόν και με το μέλλον. Και να μην ξεχνάμε, βέβαια την παραχώρηση εθνικού χώρου σε νατοικές δυνάμεις για εγκατάσταση νατοικών δυνάμεων και αμερικάνικων δυνάμεων που μας... μας βάζουν σαν στόχο σε ένα διεθνές παιχνίδι για το οποίο ο κόσμος δεν οφείλει τίποτα. Ακριβώς, έχετε απόλυτα δίκιο, διότι ακριβώς στην παγκόσμια σκακέρα οι υπεριαλιστικοί παίχτες προκειμένου καθένας να εξασφαλίσει το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας, η εξασφάλιση αυτή δεν μπορεί να γίνει ούτε με τριαντάφυλλα, ούτε με γαρύφαλα, ούτε με παροχές στους λαούς. Γίνεται με τους υπεριαλιστικούς πολέμους τους οποίους έχουμε ζήσει και μάλιστα σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει συμμετάσχει σε 9 υπεριαλιστικούς πολέμους τα τελευταία 10 χρόνια με χιλιάδες νεκρούς και εκατομμύρια πρόσφυγες. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν αναγνωρίζει τα νότια της σύνορά της. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που νίκει τα στήρα της στη γνωστή αυτή ελληνοτουρκική αντιπαράθεση, που και αυτή σκόπιμη είναι, διότι οι λαοί μεταξύ τους δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα, ούτε είναι απλά μια αντιπαράθεση Μητσοτάκη, Ερντογάν ή Τσίπρα, Ερντογάν και πάλι λέγοντας. Ναι, εννοείται. Ειδικών τάξεων μεταξύ των δύο χωρών, με την επιδιαιτησία των ΗΠΑ, της Αμερικής και του ΝΑΤΟ, προφανώς γιατί πάντα πρέπει να βρίσκουν την ευκαιρία να παίζουν αυτό το ρόλο της επιδιαιτησίας για να μπορούν να εξυπηρετούν κάθε φορά τα δικά τους γεωστρατηγικά και οικονομικά συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή. Αλλά την ίδια την πληρώνουν οι λαοί. Κατά συνέπεια, όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται στην ευρύτερη περιοχή και οι απειλές δεν μπορούν να διασφαλίσουν με τους Αμερικάνους, τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση την κυριαρχία της χώρας, την ασφάλεια της χώρας. Αντιθέτως, μας βάζουν σε πολύ επικίνδυνες περιπέτειες και μάλιστα όταν αναβαθμίζεται η Σούδα, όταν αναβαθμίζεται μια νέα Σούδα στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης και έχοντας και τους Ρώσους από την άλλη πλευρά, μια άλλη πλέον υπεριαλιστική δύναμη, η οποία απειλεί προκειμένου να προστατεύσει τον δικό της, τον εαυτό της, ότι αν απειληθώ προφανώς θα απαντήσω. Έτσι, δηλαδή έχουν επιτρέψει στην Ελλάδα σε ένα ξέφραγο αμπέλι. Ο λαός πρέπει να βάλει τη στραβή γύρω του και να πει όχι και σε αυτό. Δεν θέλουμε ούτε το ΝΑΤΟ, ούτε οι Αμερικανοί, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύουν τα δικά μας τα συμφέροντα.
κανένας προστάτης δεν μπορεί να προστατεύσει τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, της εργατικής τάξης και το φτωχό λαϊκό στρωμάτων, και πολύ δε περισσότερο η δική μας εργατική τάξη και ο λαός έχει κάθε συμφέρον να συστρατευτεί με τον αντίστοιχο λαό της Τουρκίας και των λαών των Βαλκανίων και της ευρύτερης περιοχής και να ανατρέψουν αυτές τις αστικές δυνάμεις και κυβερνήσεις στην κατεύθυνση, διεκδικώντας ένα μέλλον φιλίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης στην κατεύθυνση της σοσιαλιστικής προοπτικής, που πραγματικά εκεί οι λαοί μπορούν να ζήσουν, να συνυπάρξουν ειρηνικά. Μάλιστα. Κύριε Συντυχάκη, δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο. Να σας ευχαριστήσουμε ξανά που δεχτήκατε το κάλεσμά μας για τη συμμετοχή στην εκπομπή μας. Να σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο ημέρας και τα καλύτερα για εσάς. Ευχαριστώ επίσης. Να είστε καλά.